Παίρνουμε όλοι την ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης κάποιες φορές. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο θα δώσει ανάσα στο νοσοκομείο. Είναι μια διαμάχη για το ποιο είναι η ιδιοκτησία. Πρώτα απ' όλα να πούμε, κύριε Γεωργόπουλο, ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Στο ερώτημα της Μάριον της Μιχελιδάκη, λίγα λόγια για τη συγκεκριμένη δικαστική διένεξη διαμάχη. Για να το κάνουμε έτσι απλό και να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, πρέπει να συγκρατήσουμε τρεις ημερομηνίες. Η πρώτη είναι το 1985, όταν έγινε μία σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Ελληνικού Δημοσίου, του Υπουργείου Υγείας, και παραχωρήθηκε το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού στο δημόσιο. Εντάχθηκε δηλαδή το νοσοκομείο μας στο ΕΣΥ. Το 1992 ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποφάσισε και συγκατένευσε θετικά το ελληνικό δημόσιο για τη δημιουργία του κοινοφελούς ιδρύματος που είναι το Γειτνιάζον Ερίκος Ντινάν. Σε εκείνη ακριβώς την περίπτωση, σε εκείνη τη χρονική συγκυρία, ο Ερυθρός Σταυρός, χωρίς να ερωτήσει το ελληνικό δημόσιο, στο οποίο είχε παραχωρήσει κατά χρήση όλες εδαφικές εκτάσεις και όλα τις κτηριακές υποδομές, πήρε λοιπόν ένα κομμάτι από αυτό και το εκχώρησε στο Ερίκος Ντινάν, προκειμένου μαζί με την εταιρεία Βάκον να φτιάξουν ο Ερίκος Ντινάν, το νοσοκομείο, παρακορώντας επιπλέον συντελεστή δόμηση. Σας διακόπτω, είναι το κτίριο το οποίο παρακολουθούμε στις οθόνες μας. Ακριβώς, τώρα, εμείς, ακριβώς. Έτσι. Είναι λοιπόν ένα κτίριο το οποίο στην προηγούμενη φιλοξενία που είχα από την εκπομπή σας είχα πει σκοπτικά θαύμα-θαύμα η Μονή πούλησε τα οικόπεδα δύο φορές. Το 85 στο ελληνικό δημόσιο και το 92 τα έδωσε στο Ερίκος Ντινάν. Τώρα για την αναγκαιότητα του τηλεοπτικού χρόνου και Γεωργόπουλου. Εμείς λοιπόν ανακαλύψαμε το 2003 ότι έγινε αυτή η λαθροχειρία και έγινε η σχετική αγωγή, δεδομένου ότι στο εν λόγω κτίριο στεγάζονται ζωτική σημασία τμήματα τα οποία έχω αναφέρει και που αν παρελπίδα η δικαστική απόφαση ήταν να δικαιώσει το Ερίκος Ντινάν, τον Ερυθρό Σταυρό, να αποκοπεί αυτό το κομμάτι δηλαδή και να αποδοθεί στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν, το νοσοκομείο μας θα έβαζε λουκέτο. Κύριε Γεωργόπουλε, Ηλία, δεν ξέρω αν φοράει επιστροφή ο κύριος Γεωργόπουλος να με ακούσει. Θα θέλαμε να έρθουμε στο τώρα, αφού θυμήσαμε ορισμένα στοιχεία από το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, η απόφαση του δικαστηρίου είναι υπέρ του Ερυθρού Σταυρού. Τι θα κάνουν λοιπόν από εδώ και πέρα και πώς αυτό θα βοηθήσει στην καθημερινότητα του πολίτη και στις ανάγκες που είναι πολύ μεγάλες στο κομμάτι της υγείας. Ακριβώς. Λοιπόν, από το 2003 η εκδίκαση απόφασης έγινε μόλις πρόσφατα. Η απόφαση ήρθε στα χέρια μου την Παρασκευή. Δικαιώνει πανηγυρικά το Δημόσιο Νοσοκομείο. Λέει η απόφαση ότι οι χώροι είναι προς χρήση από το Δημόσιο Νοσοκομείο και όχι από κανέναν άλλον. Δεν αποδίδονται αλλού. Και ως εκ τούτου, αυτό το οποίο θέλω να πω και το λέω πραγματικά, κάνω μία έκκληση προς τη νέα διοίκηση του Ερυθρού Σταυρού, η οποία εξελέγει την προηγούμενη μόλις Κυριακή, 3 του Ιούνιου. Λέω λοιπόν στη νέα διοίκηση να μην εφεσιβάλλει την απόφαση, να αφήσει το νοσοκομείο να αναπτυχθεί. Ήδη στο κτίσμα αυτό, το οποίο ονομάζεται συνδετικό και το οποίο μας απεδόθη με την πρωτόδικη δικαστική απόφαση, υπάρχουν ανεκμετάλλευτοι χώροι όπου θα μπορούσαν πολύ σύντομα και με λίγα χρήματα να δημιουργηθεί ένα ΤΕΠ, ένα τμήμα εκτάκτων περιστατικών. Άλιστα. Για να μπορέσουμε ως νοσοκομείο κορμού της εφημερίας που είμαστε να εξυπηρετήσουμε τις αυξημένες ανάγκες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν και που στενάζουν πραγματικά οι ασθενείς, διότι τους υποδεχόμαστε στο χώρο που γίνονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Ένα τελευταίο πολύ. Σχόλιο 30 δευτερολέπτων, κύριε Διοικητά, για να κλείσουμε. Μάριον, αν έχουμε 30 δευτερόλεπτα, ναι, έχετε παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω το εξής, ότι ναι, επειδή και εκ των έσω υπάρχουν χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, άνθρωποι οι οποίοι τάχθηκαν κατά του δημοσίου συμφέροντος και που είδα μέσα στο Σαββατοκύριακο να βγαίνουν και να μιλούν ότι δικαιώθηκαν αυτοί. Θέλω να πω
ότι οι άνθρωποι που ήταν ομοτράπεζοι αυτών οι οποίοι προσεπάθησαν να αποσπάσουν και να συρρυκνώσουν το δημόσιο χώρο υγείας, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν σήμερα να επιχαίρουν και να λειτουργούν ως δικαιωμένοι επαναστάτες. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργόπουλο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.